Παραδοθήκατε με χώρο. Δεν να κάνει παρα... Πα... προμενάδα με την πάλα ο Μαχλά. Πάει στη μεγάλη περιοχή. Α έχει παίχτε! Σουτάρατε! Έτσι μένει το κόλπο. Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Γιώργο Ψύχα. Είναι η εκπομπή Προμενάδα, το νέο αθλητικό podcast τη Athens Voice. Σεζόν 2, επεισόδιο 4. Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο τη Athens Voice την αρχηγό τη γενική ομάδα βόλη του Παναθηναϊκού, την Αθηνά Παπαφωτίου. Φωτίου. Αθηνά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ σα ευχαριστώ που με Να μου επιτρέψει να ξεκινήσω την εκπομπή με ένα σύντομο story για, το, για την περίοδο που σε στο Instagram για να σου στείλω να, να έρθει στην εκπομπή. Ε, το Instagram της ε, Αθηνάς της Παπαφωτίου, λοιπόν, ε, το έχει Αθή κάτω. Παύλο Παπαφωτίου. Πληκτρολόγω εγώ στο κινητό Παπαφωτίου. Λέω, εντάξει, θα μου τη βγάλει. Λογικά. Ε, και βλέπω το Αθή. Και εγώ διαβάζω Ανθή. Και λέω, ε, δεν είναι αυτή. Έλα που ήσουν. Εγώ ήμουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει εξήγησει όπως μας είπες. Ναι, έχει εξήγησει. Είναι, είναι Άτη Παπαφ από το Αθηνά στα, με, λατινικού λατινικούς χαρακτήρες. Ε, στο εξωτερικό όταν ε, πήγα να παίξω, το Αθηνά, το Θήτα δεν είναι, δεν το έχουν στο λεξιλογιό τους, μόνο Ισπανοί νομίζω. Ε, τους ήταν δύσκολο το όνομά μου και μου φωνάζαν Ατίνα, 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 μετά το ήταν μεγάλο, έγινε Άτι. Άτι, άτι, ε, και το έγραψα και εγώ για συντομογραφία έτσι στο Instagram. Αλλά όπως τι μπάτσε και εσύ, πάρα πολύ με φωνάζουν ε, έτσι, κάποια μηνύματα που διαβάζω. Ανθεί, 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 λέω, Εντάξει. Προσπαθούν να είναι ευγενικοί άνθρωποι. Μπορεί να γυρίσω και στα ανθεί, καμιά φορά. Γι' αυτό εγώ σου απευθύνθηκα πρώτα κυρία Παπαφωτίου. Έτσι. Μέχρι... Και δεν κάνει λάθο. <laughs> να, να σιγουρευτώ πώ σε λένε, τέλο πάντων. <laughs> ε, Αθηνά, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση κολακία τη συνέντευξη. Κολακία σε εισαγωγικά. Έχω κάποιου φίλου πανθηναίκου. Ε, οι οποίοι ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ όταν του είπα ότι θα έρθει καλεσμένη στην εκπομπή. Ε, και μου είπαν επιτέλου, ήρθε η Αθηνά και μετά από μια σειρά τίτλων του Ολυμπιακού, ε, επέστρεψε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο, στα πρωταθλήματα και σε έχουν πολύ συνηθισμένη. Ξέρει, με την αλλαγή σελίδα του Παναθηναϊκού μετά από 7, νομίζω, πρωταθλήματα του Ολυμπιακού ή 6. Ναι, ε, δεν ξέρω. Κάπου τόσα πρέπει να είναι. Δεν, δεν γνωρίζω ακριβώ τον αριθμό. Ε, η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά που είχα παίξει στο Παναθηναϊκό ήταν ε, το 11 που είχαμε κατακτήσει και το πρωτάθλημα και. Ο Παναθηναίκος το ξανακέρδισε πριν δύο χρόνια που γύρισα και εγώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα, δεν, δεν μπορώ να πω εγώ τώρα αν σχετίζεται ή αν είμαι ή όχι. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να είναι... Σίγουρα όλοι συμβάλλουμε, είμαστε κομμάτι της ομάδας και όλοι... Δι... Δίνουμε κάτι. Ε, εγώ χαίρομαι που έχει συνδυαστεί έτσι το όνομά μου, έστω και στου φιλάθλου και στον κόσμο. Και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και του χρόνου. Είναι... Να συνεχιστεί η παράδοση. Είναι ένα παραπάνω σάρισμα και για σένα, γιατί είσαι αρχηγό τη ομάδα. Εντάξει. Είναι ένα πουσάρισμα. Είναι, είναι αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε που δεν σημαίνουν πολλά, ούτε είναι ακριβώ ουσιαστικά στο αν θα κάνει τη δουλειά σου, αλλά έτσι κάπω δίνουν μια νοστιμιά στην ιστορία. Ε, για μένα ανεξαρτήτως καταστάσεων και συνδυασμών και έτσι, ιστοριών που λέμε, ο στόχο παραμένει ο ίδιο. Δηλαδή, θε να κερδίζει. Γυρίσα για να κερδίσουμε και μόνο που το πετυχαίνουμε μέχρι στιγμή με γεμίζει απόλυτα. Πάντω, αν κάτσει και δει κάποιο την ιστορία τη επαγγελματική λίγα στο βόλιο γυναικών, τα τελευταία 20 χρόνια, αν εξαιρέσει το 2012 που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και τα δύο πρόσφατα κύπελα τη ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, Κατάλαβε ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Εντάξει, είσαι αθλήτρια τη μία από τι δύο ομάδε που πρωταγωνιστούν, αλλά θεωρεί ότι λείπει, α πούμε, μία άλλη ομάδα που θα χτύπα για αυτό το δίπολο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή που περιγράφει ήταν έτσι ακριβώ ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα όταν η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, εγώ έπαιζα στην ΑΕΚ τότε, υπήρχε το δίπολο ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Ε, συγγνώμη, ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ε, γιατί ο Παναθηναϊκό τότε είχε περάσει μια 7 ετία, 8 ετία με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και είχε πέσει και στην Α2. Οπότε ήταν λίγο εκτό πρωταγωνιστικών στόχων τη Α1 γυναικών. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν συμφωνώ με το δίπολο αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία δύο χρόνια μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν τέσσερι ομάδε οι οποίε διεκδικούν επίση όριστο πρωτάθλημα. Είναι ο Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και με αποκορύφωμα το, την τελευταία χρονιά, αυτή που παίξαμε τώρα, που Όπω είδαμε, εμεί κατακτήσαμε το πρωτάθλημα ε, από την τρίτη θέση τη κανονική περίοδου. Ο Ολυμπιακό από την τέταρτη έπαιξε του τελικού και ήταν πολύ δυνατή τελική. Η ΆΕ κατέκτησε το κύπελο και δίκαια. Και ο ΠΑΟΚ ήταν καθ' τη διάρκεια τη κανονική περίοδου πρώτο. Είχε μια σταθερότητα φοβερή σε σχέση με τι υπόλοιπε ομάδε που παλεύαμε. Οπότε νομίζω είναι η πρώτη χρονιά που ουσιαστικά αυτό το δίπολο αρχίζει να Μα σπάει, σπάει εντελώ. Και ήταν και η... το βασικό ας πούμε, χαρακτηριστικό του, πρω... του φετινού πρωταθλισμού ξεχνώντα ότι ήταν εντελώ αμφίροπο. Κανένα δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει και ποιο θα είναι ο πρωταθλητή. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι και του χρόνου και από εδώ και πέρα. Και είναι το, το πιο ευχάριστο ε, κατά την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Είναι αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σου είχε λείψει το ελληνικό πρωτάθλημα όσο ήσουν στο εξωτερικό. Ε, μου είχε λείψει. Εντάξει, τώρα, εγώ ήμουνα σε ομάδε που. Που πρωταγωνιστούσαν, που τα πρωταθλημάτα είναι πάρα πολύ οργανωμένα και το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ και τι συνθήκε και όλα. Ε, μου είχε λείψει όμως το να παίζεις ε, στη χώρα σου, να παίζεις για τη χώρα σου, γιατί κάθε ομάδα <γγλυκ> ε, εκπροσωπεί την... Εγώ, ας πούμε, εκπροσωπώ τον Παναθηναϊκό, όλες οι αθλήτες εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Και, και να είναι κόσμος στα γήπεδα που μιλάτε την ίδια γλώσσα, που καταλα... υπάρχει μια συνέχεια, θα τους δω και του χρόνου ή θα είμαστε εκεί όλοι μαζί. Οπότε νομίζω αυτό, μου είχε λείψει το να, να παίζω στη χώρα μου και για τη χώρα μου. Ε, ανέφερες πριν τα, οικονο, ε, τα οικονομικά προβλήματα του Παναθηναϊκού εκείνα τα χρόνια που ήσουν και εσύ στην ΑΕΚ και ήθελα, εντάξει, θα πήγαινα λίγο πιο μετά αλλά αφού το ανέφερες θέλω να πάω λίγο στο πολιτιακό επίπεδο ε, και να σε ρωτήσω γιατί είσαι μία από τις κορυφές ελληνίδες ε, βολιμπολίστριες πιστεύεις ότι η πολιτεία συμμετέχει ενεργά και στηρίζει έμπρακτα τον εραστεχνικό αθλητισμό ε, γενικότερα και συγκεκριμένα το άθλημα του βόλει Ναι, ωραία ερώτηση ε, και αν... πιστε, θα, ήθελα, θα ήθελα η πολιτεία να στηρίζει τον επαγγελματικό αθλητισμό στο γυναικείο βόλει Θα ήθελα οι γυναίκες να είναι επαγγελματίες Είναι νομίζω αυτό που λείπει από το, από, το, από το άθλημά μας ε, Αυτή τη στιγμή είμαστε αστέχνες και Υπάρχουν κάποια βήματα που γίνονται ειδικά τα τελευταία χρόνια που δείχνουν να, στηρίζεται, να στηρίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωση και ανάπτυξη στο, κομμάτι των υποδομών, στα γήπεδα, γιατί ο Παναθηναϊκός ας πούμε, είναι μια τόσο μεγάλη ομάδα και, και έχουμε πρόβλημα γήπεδα, δεν ξέρουμε πού θα παίζουμε και ποια θα είναι η έδρα μας. Η ΑΕΚ που πήρε το κύπελο, όπω είπαμε πριν λίγο, παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κατάλληλο για να φιλοξενεί τέτοιου αγώνε και να φιλοξενεί και τον κόσμο που θέλει να έρθει να δει. Δεν χωράνε. ο Ολυμπιακό έχει καλέ εγκαταστάσει. Ο ΠΑΟΚ με το που χρησιμοποιεί το, το γήπεδο του μπάσκετ. Θέλω να πω όμω ότι είναι οι τέσσερι ομάδε οι οποίε διεκδικούν το πρωτάθλημα και ακολουθούν και άλλε από πίσω που πλέον ανεβαίνει ο ανταγωνισμό. Ε, και στο κομμάτι των υποδομών υπάρχει πρόβλημα. Ε, υπάρχει θέμα στο, στο κομμάτι το, το πώ αντιμετωπίζουν τι αθλήτριε στην Α1. Πόσο επαγγελματίε είμαστε και τι συνθήκε με τι οποίε παίζουμε και τι υποχρεώσει που έχουμε. Ε, και νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μεγαλύτερη επένδυση στα στ ανα, στ αναπτυξιακά. Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι θέμα της πολιτείας ή αν είναι θέμα οργάνωση των συλλόγων. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα, κατά τη γνώμη μου. Και ο ένας ακολουθεί τη γραμμή του άλλου, δηλαδή δεν μπορούμε να τα δούμε ξεχωριστά. Ε, αυτά έχω εντοπίσει εγώ. Γιατί και αν υπήρχε και μια ας πούμε, νομοθετική στήριξη, δηλαδή στην πράξη να υπάρχει νόμος, θα βλέπαμε και άλλες ομάδες να είναι στο επίπεδο των τεσσάρων που είπε ότι πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί θα υπήρχε και ένα παραπάνω κίνητρο. Ναι, ε, υπάρχουν, ε, σωστά έτσι είναι, αλλά πέρα από τα κίνητρα, από το κίνητρο που μπορεί να δώσει η πολιτεία, που σίγουρα θα μπορούσε να είναι και με τηλεοπτικά δικαιώματα ε, και με χορηγικό πλάνο, ε, όπου όπως ξαναλέω είναι και στην ευθύνη των ομάδων και νομίζω θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία. Ε, το βασικό είναι τι, τι προσπαθείς να φτιάξεις, δηλαδή θέλουμε μία α1 γυναικών να είναι επαγγελματική λίγα, να είναι ας πούμε, η, η βιτρίνα του αθλήματο, αυτή που θα έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, και μετά να υπάρχουν και, τα, και υπόλοιπες κατηγορίες, οι υπόλοιπε κατηγορίε, οι οποίε όσο ανεβαίνει η, 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 η Α1, ακολουθούν στο ίδιο, στο ίδιο μοντέλο και οι υπόλοιπε. Και έτσι ανεβαίνει όλο το άθλημα. Κάπω έτσι έχει γίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, βάσει τη οργάνωση και τη δομή που έχει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, θα μπορούσε να ακολουθήσει και το βόλεϊ. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λείπει. Σε ρωτάω γιατί εκτός της καριέρας σου της αγωνιστικής είσαι και αντιπρόεδρος στον ΠΑΣΑΠ. Ναι. Γίνονται οι απαραίτητες πρωτοβουλίες από την πολιτεία, δηλαδή να προσεγγίσει τον ΠΑΣΑΠ και να κάτσετε στην πράξη, σε ένα τραπέζι να πείτε τι ζητάει, ναι. τι ζητούν οι ομάδες, τι ζητούν οι αθλήτριες, οι αθλητές, πάμε να το δούμε. Και να μην, ε, να μην μένουμε, θεω, θέλω να πω, στη θεωρία. Γιατί η θεωρία, εντάξει, οκ, okay, καλή είναι. Ναι, σωστά. Νομίζω αυτό που... Η, ωραία, η πολιτεία έχει ανοίξει έτσι, κανάλια επικοινωνίας και είναι διατεθειμένη, έχει ακούσει τι απόψει του ΠΑΣΑΠ. Υπάρχει κατανόηση και υπάρχει και διάθεση τουλάχιστον σε επίπεδο αυτή τη στιγμή λεκτικό ας πούμε, να βοηθήσει και δείχνει να κατανοεί και να συμφωνεί με τα προβλήματα. Ε, ρίχνει τον μπαλάκι, για να το πω απλά, στα σωματεία ε, και στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία επίσης κατανοεί και συμφωνεί και ρίχνει τον μπαλάκι στα σωματεία και στις αθλήτριες. Και... Οι αθλήτριες θέλουμε, το έχουμε δηλώσει. Θέλουμε να είμαστε επαγγελματίε, θέλουμε επαγγελματικέ συνθήκε. Ε, θέλουμε, εφόσον όλο το χρόνο ε, το άθλημα αυτό απαιτεί από μας την πλήρη αφοσίωση να υπάρχει κάποια ανταπόδοση όταν θα σταματήσουμε και να μην είμαστε στο, στο, στο τίποτα. Χωρί ε, ένσημα, χωρί ε, ασφάλιση. Και ενώ όλα τα μέλη, συμφων, όλα τα κομμάτια συμφωνούν ότι ναι, πρέπει να γίνει, ναι, καλό θα ήταν να γίνει, ναι, θέλουμε να γίνει, υπάρχει μία. Πώς να το πω. Ναι, α πούμε, στατικότητα. Δεν προχωράει. Και ε, ε, είναι δύσκολο έτσι είναι δύσκολο να πεις ποιο φταίει ή τι φταίει, γιατί και, και εγώ ας πούμε από πλευρά μου δεν γνωρίζω ακριβώς τις νομικές διαδικασίες ή για παράδειγμα τι πρέπει να γίνει για να... Δεν, δεν, είναι το πεδίο μου. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε, προσπαθούμε να πιέσουμε από εδώ, να παροτρύνουμε, να παρακινήσουμε. Αλλά υπάρχει μια στατικότητα. Για, σε ρωτάω γιατί ε, καλεσμένο στο πέμπτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν ήταν ο Μάριος Ομάτζος, με τον οποίο γνωρίζετε και μέσω του ΠΑΣΑΠ. Έχω ακούσει και το podcast σα. Να στηρίξουμε <σχεδιά> και το podcast εννοή, του Μάριου. <σχεδιά> μου είχε πει ότι Ναι, αυτό που μου λε και εσύ. Ό, οι πλευρέ συμφωνούμε, τι χρειάζεται. Και στο στην πράξη τι δεν συμβαίνει? ξεκινάει. Να. Ναι. Είναι, Νομίζω είναι ότι είναι παράλου. θέμα, λοιπόν, όταν. Ε, επειδή ο Πασάπ ξεκίνησε από του άντρε. Φυσικά. Ε, και αυτό που είχε γίνει τότε ήταν οι, οι αθλητέ να δηλώσουν, να, να ξεκινήσουν μια στάση ξέρω, και να πούνε ότι εμεί αν δεν γίνουμε επαγγελματίε, δεν παίζουμε. Ε, αυτή η, η σύμπνοια να πούμε κάτι τέτοιο και εμεί ότι δεν κατεβαίνουμε, δεν παίζουμε δεν υπάρχει στι γυναίκε. Γιατί είναι πάρα πολλοί λόγοι. Δεν είναι τη παρούση. Ε, Παρόλα αυτά όμω, εμεί, σε αντίθεση με του άντρε τότε, έχουμε και την πολιτεία και την ομοσπονδία και τα σωματεία με το μέρο μα. Δηλαδή, δεν, είναι απέναντί μα, είναι μαζί μα. Αλλά όταν ο καθένα πρέπει να αναλάβει δράση, δεν γίνεται. Ε, εγώ τολμάω να πετάξω το παλάκι στα σωματεία και να πω ότι περιμένω από αυτά να, να ξεκινήσουν τι διαδικασίε. Γιατί όντω πιστεύω ότι το κάθε σωματείο θα έχει, θα έχει ω ανταπόδοση θα έχει πολλά ωφέλη. Σε χορηγού, σε, σε τηλεοπτικά δικαιώματα, σε διαφήμιση, σε μάρκετινγκ... Δεν έχουν να χάσουν κάτι. Αλλά υπάρχει μια στατικότητα. Απλά δεν, Απλά δεν, δεν γίνεται. Δεν και, ναι. και είναι και δύσκολο όταν είσαι ενεργή ε, αθλήτρια, πούμε, να. Είναι δύσκολο. ή τέλο πάντων η ρόλη είναι λίγο μπλεγμένη. Πόσο θα πιέσεις... ή πόσο θα αναγκάσεις... ή τι θα πεις. Και γι' αυτό. Ενώ όλοι λέμε, όπω είπα, όλοι λέμε ναι, θέλουμε, τότε γιατί δεν το κάνουμε και θέλω. Δίνω πάσα στα σωματεία να, να πρωτοστατήσουν, δηλαδή να πούνε. Εδώ να κάτσουμε στο τραπέζι, Ολυμπιακό, Παναθυναϊκό, Πάω, Κάικ, Μαρκόπουλο, Άριζε, όλε οι ομάδε αυτέ. Αφού θα, θα βγούμε ωφελημένοι από αυτό, γιατί δεν ξεκινάμε. Να γίνει από κάπου η αρχή, Α, ουσιαστικά. ναι, ουσιαστικά. Ναι, εμένα είναι, αυτή είναι η πρότασή μου. Εμεί από πλευρά μα, ω αθλητέ, αυτό που μπορούσαμε το κάναμε. Δηλαδή, ε, κάναμε μια επιστολή, ε, υπογράψαν όλε οι αθλητέ τη Εθνική Ομάδα, οι περισσότερε Α1. Ε, τη Α1 γυναικών αθλήτριε. Δεν είναι στο χέρι μα. Πρέπει να κινηθούν νομικέ διαδικασίε πλέον. Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν θα σου φανεί γενική, έτσι πιο θεωρητική. Είναι οι Ελληνίδε πετοσφαιρίστριε αδικημένε στην Ελλάδα. Επειδή ξέρουμε ότι έχει ε, αθλήτρια και σε ομάδε του εξωτερικού, έχει άλλα βιώματα, άλλε παραστάσει. Σε έχουν αντιμετωπίσει ενδεχομένω αλλιώ στο εξωτερικό σαν αθλήτρια. Ποιε είναι οι διαφορέ που έχει παρατηρ, παρατηρήσει με τη χώρα μα, τι θα πει οι αδικημένε, τι. Ω προ την αντιμετώπιση. Ω προ την αντιμετώπιση ω αθλήτριε, α πούμε. Ω αθλήτριε, ω προϊόν και το γενική βόλιο, δηλαδή πώ αντιμετωπίζουν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ιταλία. Ναι. Ε, δεν θα ήθελα να, να το θέσω στο επίπεδο τη αδικίας, γιατί δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι επί τούτου. Ε, Όμω. Νομίζω πάσχουμε ιδιαίτερα στο, στην αντιμετώπιση των ερασιτεχνικών αθλημάτων και των γυναικείων. Δηλαδή γιατί, γιατί δεν είμαστε μόνο. εμείς. Είναι και, και το μπάσκετ γυναικών, είναι και, και το πόλο, το οποίο έχει φέρει σημαντικές διακρίσεις και δεν προβάλλεται πουθενά. Δηλαδή εμείς, νομίζω συγκριτικά με το πόλο, έχουμε μεγαλύτερη προβολή, επειδή είναι ίσως, δεν ξέρω γιατί, έχω αυτή την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχω, έτσι νομίζω. Ε, και ενώ ίσω ακούγεται ή ίσω φαίνεται ότι τελικά είναι και μια διάκριση μεταξύ γυναικών και αντρών, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Απλά νομίζω ότι δεν έχουν κινηθεί κατάλληλε εργασίε χρόνια τώρα, ώστε να, να αποκτήσει τη δυναμική και την αξία που μπορεί να έχει το γυναικείο βόλεϊ. Στο εξωτερικό αυτό είναι. Έχει, το έχουν, είναι καθιερωμένο. Το έχουν κερδίσει και έχουν χτίσει πάνω σε αυτό όλο το πρωτάθλημα. Και το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία και στη Γερμανία όπου τα επαγγέλματα είναι, είναι τα, συγγνώμη, τα, τα, πρωταθλήματα είναι επαγγελματικά, στην Πολωνία και στην Ιταλία που είναι για μένα το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ε, η μεγάλη διάκριση είναι στην, στο πώς, μας, πώς παρουσιάζεται το άθλημα από, τις, από την πλευράς marketing και διαφήμισης και προώθησης. Αυτό είναι το στοιχείο που λείπει από, τον γυναικ, από, την, από το γυναικείο βόλεϊ. Ε, και νομίζω ότι οι ομάδες και η Ομοσπονδία κατ' επέκταση ε, στις, στις αυτές οι οποίες είναι, είναι διακριτές και υπάρχει ευθύνη και συγκεκριμένος ρόλος. Ε, τα, δεν, δεν υπάρχουν άτομα τα οποία είναι, είναι γνώστες του αντικειμένου. Προσπαθούν από κατάλληπα ίσως του παρελθόντος και από επιλογές τώρα που δεν καταλαβαίνω πολλές φορές να καλύψουν αυτές τις θέσεις ε, Κάπω επιπόλαια, κάπω ερασιτεχνικά αυτό. Τσαπατσούλικα. Κάπω να τσαπατσούλικα. Ναι, 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 ναι. Και αυτό έχει, απο, έχει επίπτωση, έχει αποτέλεσμα στο τι παρουσιάζεται τελικά στον θεατή. Για, για, να, για να δώσω ένα παράδειγμα. Ε, στην, στην Ιταλία ξεκι, ξεκινούσε η σεζόν και ανακοινώνονταν οι μεταγραφέ. Και ξεκινούσε, α πούμε, κάθε, κάθε δύο μέρε, κάθε τρει μέρε, είχαν μία τράπουλα με 12 κλειστά χαρτιά και κάθε μέρα άνοιγε ένα με την, με την, νέα προσθήκη. Αυτό δημιουργεί μια, μια άλλη με τον κόσμο και ένα ενδιαφέρον που σε κάνει, που το, σε κάνει να μπαίνει κάθε μέρα και να δει ποιον πήρε η ομάδα. Και δεν είναι μια τυπική ανακοίνωση παραμένει, α πούμε, στον Παναθηναϊκό ή Αθήνα Παπαφωτίου. Και δημιουργεί και ένα παιχνίδισμα. Ή, α πούμε, στη Γερμανία ήταν θολό το κάδρο και έλεγε: Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι αυτή. Είναι ξανθιά, έχει παίξει την ομάδα μα πριν, δύο, πριν πέντε χρόνια και φορούσε το νούμερο 10. Ένα παιχνίδι τέτοιο, το οποίο κάνει, έχει τα σχόλια από κάτω, κάνει του ε, που είναι κοντά στην ομάδα του λάθλου και του οπαδού, να, να ελεπιδρούν και να, να νιώθουν κομμάτι τη ε, διαδικασία. Αυτό μεταφράζεται κάπω στον κόσμο που θα έρθει μετά στου αγώνε, που θα αγοράσει το μπλουζάκι, που θα αγοράσει το κασκόλ, που θα στηρίξει την ομάδα. Αυτή η επικοινωνία δεν υπάρχει σε εμά, νομίζω. Στα, όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη. Δηλαδή τώρα. εντάξει, okay, είναι, γιατί ζούμε και Ένα στιγμή παράδειγμα. Στιγμή των είσαι media. πολύ που ακούγεται ίσω. Ε, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ακούγεται αστείο, αλλά όμω κάνει τη διαφορά. Κάνει τη διαφορά στο κομμάτι του μάρκετινγκ. και σε, σε, σε όλου του υπόλοιπου τομεί υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Όχι, το πιστεύω και το ενστερνίζομαι και εγώ σαν άποψη που εντάξει δεν ασχολούμαι με το βόλιο, ενώ δεν είμαι αθλητή του βόλιο. Φαίνεται. Ε, του άκουσα να το λένε από πίσω από την κάμερα. Ε, τα social media, είναι η εποχή των social media, πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί είναι ένα όπλο marketing και διαφήμιση και φυσικά και σε αυτό το κομμάτι Dije, αν εξαιρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που οι ομάδε έχουν δυνατά social media και ομάδε πίσω από αυτά, ολόκληρε ομάδε. Δεν έχω δει κάποια ομάδα να ξέρει να κάνει σε τέτοιο επίπεδο διαφήμιση. Όχι, δεν υπάρχει. Και άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό που είναι απλά πράγματα τα οποία αν γνωρίζει λίγο και αν παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό παίρνει πολλέ ιδέε. Για παράδειγμα, σε στι... όλε τι χώρε που είχαμε, υπήρχε ένα βιβλιαράκι το οποίο ήταν μοιρασμένο στι θέσει και έλεγε, παρουσίαζε τα ονόματα των ε, τι έχουν σπουδάσει, ποιε που έχουν παίξει τα προηγούμενα χρόνια, πόσο χρονών είναι, από ποια χώρα κατάγονται. Και αυτό έκανε τον κόσμο να... να, διαβάζει και να βλέπει. Ανά, το νούμερο 10, α πούμε, έχει κάνει αυτό, είναι εδώ, α, έχει παίξει και εκεί. Και αυ... έτσι συστήνεται, συστήνει το τμήμα marketing στην την ομάδα, στον, στον κόσμο, ε, σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, δεν, 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 δεν πα απρόσωπα να δει έναν αγώνα βόλιο. Είναι πιο διαπροσωπικό. Ναι, είναι πιο διαπροσωπικό και, και, μετά θέλει. λέει και στο παιδί του δίπλα. Ξέρω εγώ, είδε αυτή, έχει κάνει εκεί, έχει πάει εδώ, είναι αριστερόχειρο, σαν και σένα. Αυτό. Δείχνει πόσο, πολύ, πόσο κοντά έρχεσαι με το προϊόν. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω επειδή μου είπε πριν και για, το, για, την επιστροφή σου στην Ελλάδα, έκατσε όμω στο εξωτερικό 7 χρόνια. Ναι, μια 7 ετία. Γιατί τόσο πολύ. Mm, όταν έφυγα. Γιατί, ε... συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν είναι συνεχέ αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα, α που δεν σε ξέρω προσωπικά, δεν ξέρω του λόγου του πραγματικού που έμενε έξω, μου δίνει και λίγο την εντύπωση ότι δεν ήθελε να γυρίσει. Γιατί υποθέτω, εντάξει, ε, θα έχει καμιά πρόταση από την Ελλάδα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, ήταν τα χρόνια που, που έφυγα, ήταν τα χρόνια τη κρίση, τη μεγάλη κρίση ε, στην, ε, στην Ελλάδα και φυσικά επηρέασε και τον αθλητισμό αυτό. Είχα αποφασίσει, πήρα ένα μεγάλο ρίσκο και είχα αποφασίσει ότι θα ψάξω μόνο ομάδα στο εξωτερικό. Ε, αν δεν βρεθεί, μάλλον θα. Είχα αποφασίσει τότε, θα αφοσιωθώ στις σπουδέ μου και να βρω κάποια δουλειά. Έχω τελειώσει παιδαγωγικό, οπότε έλεγα θα, θα διοριστώ ως δασκάλα και το βόλε θα είναι συμπληρωματικό, αν δεν έβρισκα στο εξωτερικό. Γιατί οι συνθήκες εδώ δεν, δεν, ήτανε, δεν, δεν μου επέτρεπαν να το κάνω στο, στο επίπεδο που θα ήθελα. Ούτε θα, να, θα μπορούσα να συντηρούμε από αυτό, γιατί οικονομικά είχαμε μεγάλο πλήγμα οι αθλητές. Ε, υπήρχε μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα, οπότε... Πήρα ένα ρίσκο και είπα: OK, θα περιμένω. Και βρέθηκε μια ευκαιρία. Και πήγα τότε στη Στουτγκάρδη με άλλα. Για, για πρώτο βήμα, με λίγα χρήματα, χωρί να με ξέρει κανεί. Ε, με, όχι με, 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 με πρωταγωνιστικό ρόλο, απλά για να κάνω το βήμα. Και με είχε βοηθήσει τότε ο Γιάννη Αφρανσόπουλο, που χάρη σε αυτόν ξεκίνησε, α πούμε, η πορεία μου στο εξωτερικό. Ε, και μετά είδα και έναν άλλον κόσμο που στην Ελλάδα δεν. Δεν είχα φανταστεί, δεν είχα διανοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει. Είδα πώς μπορεί, τι σημαίνει να είσαι αθλητή, τι σημαίνει να είσαι αθλήτρια και τι αξία σου δίνει το περιβάλλον των ομάδων ε, στη δουλειά σου. Ε, και, και ένιωσα τέτοια, τέτοια εκτίμηση που εδώ δεν το είχα νιώσει ποτέ και μου άρεσε. Δηλαδή, και μου άρεσε ότι υπήρχε το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσα πραγματικά να ανακαλύψω όλε μου τι δυνατότητε και να βελτιωθώ. Υπήρχαν, οι υπήρχε, υπήρχε, υπήρχαν προπονητέ κατάλληλοι που σε βοη, δουλεύανε και βοηθούσαν. Υπήρχε το περιβάλλον, το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έβλεπε πού είσαι και πού μπορεί να φτάσει και πόσο πίσω είσαι. Ένιωθε την. Εγώ ένιωθα ότι. Okay, Ξαφνικά κατάλαβα, έφυγα από την Ελλάδα και κατάλαβα ότι η αγορά είναι τεράστια. Δηλαδή, σαν και εμένα, υπάρχουν άλλε 300. Ενώ στην Ελλάδα καμιά φορά έτσι, ε, οι συνθήκε σε μπορούν να μπερδευτεί και να νιώσει ότι είμαι και πολύ σπουδαίο, α πούμε, και αναντικατάστατο. Ε, στο εξωτερικό αυτά όλα ισοπεδώθηκαν και κατάλαβα και συνειδητοποίησα τι πρέπει, πόσο σκληρά πρέπει να δουλέψω και ότι αν δουλέψω θα υπάρχει, υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει επιβράβευση. Και έτσι ξεκίνησε η μία χρονιά μετά την άλλη να προσδίδει κάτι κάθε φορά να με κάνει καλύτερη, να πηγαίνω κάπου καλύτερα. Ε, και ταυτόχρονα μου άρεσε που μπορούσα να ζήσω σε διαφορετικέ χώρε και να γνωρίσω διαφορετικέ κουλτούρε, διαφορετικά άτομα. Ενώ βελτιώνομαι και κάνω αυτό που αγαπώ. Και, και δημιουργήθηκε έτσι μια φιλοδοξία να, το, να πάω όσο πιο, όσο πιο ψηλά μπορώ. Και χω, δεν κατάλαβα πώ πέρασαν τα 7 χρόνια. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι, Ναι, ακούγονται πολλά, αλλά για μένα ήταν το φυσιολογικό. Δεν, δεν υπήρχε σκέψη να γυρίσω στην Ελλάδα, όπου ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ε, εν τω μεταξύ, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να σε ρωτήσω και ψυχολογικά πώ ήταν αυτή η μετάβαση, γιατί πήγε σε χώρε που δεν το μιλάνε το αγγλικό ιδιαίτερα. Όχι πώ. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία πρώτη χρονιά το μιλάνε άπτεστα. Και ναι. δεν χάναν και την ευκαιρία να μου υπενθυμίσουν πω εμεί οι Έλληνε δεν δουλεύουμε. Ναι. Α, ναι. Ήταν ακριβώ τότε. Ναι, ήταν ακριβώς τότε εκείνα ε, τα χρόνια. Ναι, που υπήρχε αυτή η άποψη ότι εμεί οι Έλληνε δεν δουλεύουμε δεν και, και η Ευρώπη μα ε, στηρίζει. Εντάξει. Βίω στο ρατσισμό. Ναι. Εκείν, ναι, Ήταν η χρονιά που αισθάνθηκα άσχημα. Δηλαδή ένιωθα ότι είναι αδικία αυτό. Ε, και είναι δύσκολο όταν είσαι στη χώρα του και έχουν μια άποψη χωρίς να, από αυτά που δημιουργούνται από τις ειδήσει και από τα μίντια χωρίς να έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα να ζήσουν και να δουλέψουν και να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν ή δεν κάνουν οι Έλληνες και είναι πολύ δύσκολο μια φωνή να, να υποστηρίξει μια κατάσταση την οποία δεν ξέρουν και είναι πεπισμένη κιόλας ότι είναι έτσι γιατί αυτό λέει όλος ο κόσμος ε, οπότε ναι ήταν μια μορφή ρατσισμού Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι με την παρουσία μου στην ομάδα, στη Στουτγκάρντ, για παράδειγμα, που ήμουνα στη Γερμανία, και εγώ και ο Γιάννη Αθανασόπουλο, γιατί ήταν προπονητή, αποδείξαμε ότι όχι, Έλληνε δεν είναι τεμπέληδε. Δεν, δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλεύουν. Αντίθετα, με το κατάλληλο περιβάλλον και με την κατάλληλη υποστήριξη και, και το κατάλληλο πλαίσιο, θα πάμε και πολύ καλύτερα από όλου του υπόλοιπου. Εγώ ελπίζω και νομίζω ότι έτσι είναι γιατί. Και ήταν και ένα λόγο που μετά από έξι χρόνια μου ζήτησαν να επιστρέψω στην ομάδα. Για μένα αυ Δικαιώσει. αυτό. Ήταν μια. Θέλω να πιστεύω ότι άφησα ένα στίγμα θετικό και γι' αυτό μου ζήτησαν να επιστρέψω και, αυ και αντιπροσώπευσα του Έλληνε επάξια. Τώρα ακούγεται ίσω λίγο. μεγαλύτερο, αλλά εγώ έτσι θέλω να το πιστεύω. Αυτή, αυτός ο ρατσισμό, αυτό, αν θέλει, ε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί ε, που μπορεί να, να έφταναν στα αυτιά σου ω Ελληνίδα. Λειτουργήσαν ενδεχομένω όμω και σαν κινητήριο δύναμη για να σε πεισώσουν και να πει, Όχι, ρε φίλε, εγώ θα σα αποδείξω ότι όχι μόνο δουλεύουμε, δουλεύουμε και καλύτερα και πιο αποδοτικά από εσά. Ε, ναι, αλλά όχι με την. Ε, δεν ήταν τόσο άμεσο και δηλαδή δεν είχα συνειδητοποιήσει, δεν υπήρχε αυτή η σκέψη ότι όχι, εγώ θα σα δείξω. Ε, απλά καταλάβαινα ότι αυτό καταρχάς αυτό το ότι πρέπει να αποδείξω συνδυάστηκε και με το επαγγελματικό κομμάτι, με το αγωνιστικό. Δηλαδή δεν ήταν ένιωθα σε κάθε βήμα και συνολικά ένιωθα ότι αν δεν αποδείξω τι μπορώ να κάνω, θα έρθει ο επόμενο. Γιατί, όπω είπα πριν, σαν και εμένα υπήρχαν και υπάρχουν φυσικά άλλε τόσε. Οπότε, αν δεν αποδείξει ότι, ότι έχει να προσφέρει κάτι στην ομάδα, θα αλλάχθεί. Θα σε αλλάξουν. αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οπότε, ε, με αυτό στο μυαλό μου, αυτό λειτουργήσε. Ότι, okay, εγώ είμαι εδώ, θα αποδείξω αυτό που μπορώ να κάνω. Και αυτό σου δημιουργεί μια πίεση. Και γι' αυτό, γι αυτό μιλάω για το περιβάλλον και για το πλαίσιο το, στο οποίο δρούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Σε περιορίζει και ταυτόχρονα σε, σε αναγκάζει να επιβιώσει. Και ήταν ένα καλό μάθημα. Πολύ καλό. Αυτό που έζησε στη Γερμανία έμοιαζε καθόλου με, με, με τι χώρε που ακολούθησαν Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία. Και επίση θέλω να μου διαλέξει μετά, να μην το ξεχάσω. Θέλω να μου διαλέξει και το πιο ανταγωνιστικό πρωταθλήμα. Κατά τη δική σου άποψη. Τη Ιταλία. Μακράν. Ναι, εντάξει. Ναι, Α, ήτανε... <laughs> το το ήταν. Υψηλό Το ευκολάκι. Το δεύτερο. Ε... Μετά το Ιταλικό. Μετά το Γερμανικό, ήμουνα στη Γαλλία και στην Πολωνία. Στη Γαλλία είναι λίγο πιο. Πώ να το πω. Ε, Έχουν μια κουλτούρα η οποία είναι πιο εξευγενισμένη σε σχέση με τι Γερμανίε. Δεν εννοώ ότι οι Γερμανοί. Ε, δεν, δεν έχουν ε, κουλτούρα, δεν έχουν ανθρωπισμό. Σε καμία περίπτωση. Απλά λόγω ιστορίας νομίζω ότι η Γαλλία ε, δείχνει έναν άλλον ε, ανθρωπισμό. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο που, που σου μιλάνε και που σε αντιμετωπίζουν, και, και ακόμα και στην αμεσότητα. Οι Γερμανοί το έχουν αυτό, το οποίο είναι και. έχει και τα καλά του. Θα σου πούνε αυτό που πιστεύουν, μερικέ φορέ χωρί τάκτ, αλλά. Έτσι είναι και μεταξύ του. Δεν είναι προσωπικό ούτε σε διαφορά. Και αντίθετα, όταν του όταν τους πείσει, ε, του έχει κερδίσει. Δηλαδή, θα δώσουν τι ευκαιρίε και θα σε, θα σε εκτιμήσουν. Ε, οι Γάλλοι εξ αρχή έχουν ένα πλαίσιο πιο. πιο αποδέχονται τους ανθρώπους πιο εύκολα και τους θέλουν να τους κάνουν να αισθάνονται άνετα, θέλουν να τους κάνουν να αισθάνονται σαν σπίτι τους και να τους προσφέρουν όλα αυτά που έχουν. Ε, και αυτό Ιταλία. φαίνεται και στην ομάδα. Στην Ιταλία που είναι τόσο υψηλό το επίπεδο, μήπως είχαν εκείνη ψηλά τη μύτη και σου λέγανε έλα τώρα, ποια, ποια είναι αυτή που ήρθε εδώ τώρα να μας πει. Ν, ν, δεν έχουν ακριβώ ψηλά τιμή, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, είναι, ότι, έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ε, και δεν υπάρχουν, θυμάμαι, <laughs> όταν είχα πάει στο, έπαιζα στο, την πρώτη χρονιά πήγα στο Κονελιάνο που ήταν, πήγαινε για πρωτάθλημα στην Ιταλία. Ε, και ήταν μια φάση, τώρα θα μιλήσω για μια βολεϊκή φάση. Κάναμε προπόνηση και είναι μια. Κάνει επίθεση, α πούμε, από το 4 και εγώ είμαι στην άμυνα και δεν πήγε το μπλοκ γιατί η πάσα το ξεγέλασε, α πούμε. Και ουσιαστικά έπρεπε εγώ να κάνω άμυνα χωρί μπλοκ. Και η άλλη ερχόταν με τα χίλια σε ταχύτητε και σε δύναμη που εγώ δεν είχα συνηθίσει. Σε προπόνηση. Σε προπόνηση, ναι. Οπότε α, ε, κάνω ένα βήμα έξω, μισό βήμα έξω από το γήπεδο. Α, ε, σαν ένστικτο επιβίωση, α πούμε, εντάξει. Και γυρνάει, θυμάμαι τότε η συμπέκτριά μου, το Λίμπερο, που είναι και Λίμπερο Εθνική τη Ιταλία τώρα, με ένα ύφο έκπληκτο και μου λέει: Τι κάνει, Πού νομίζει ότι είσαι, τι, Πώ πώς, τι κάνει. Και αισθάνθηκα τόσο. Δεν μου είπε τίποτα άλλο. Αλλά ήταν τόσο πραγματικά. Μου λέει τι κάνει. Και αισθάνθηκα τόσο άσχημα που λέω από τότε καλύτερα να τυφώσω στη, στη Μούρια α πούμε, και να πέσω κάτω, παρά να νιώσω αυτή την τροπή. Πώ τόλμησα να βγω έξω από το γήπεδο. Έλαντε. Και, okay. Ναι, αυτό σου μεταφέρει μία πίεση, έναν ανταγωνισμό και σου, σου διαμορφώνει το πλαίσιο στο οποίο είσαι. Δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι σου. Δεν μπορεί να κάνει όπω έχει συνηθίσει. Ε, σου βάζουν αυτοί του κανόνε. Αυτό, έτσι ήταν η Ιταλία, αυτό ήταν αυτό το μάθημα που πήρα. Και Είμαστε. η Πολωνία, πώς προέκυψε? Η Πολωνία προέκυψε μετά από έναν τραυματισμό. Ε, έπαιξα μόνο τρεις μήνες εκεί, δύο-τρεις μήνες. Ε, άλλη, άλλη, φάση. Ε, δεν, η, η, Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία συνορεύουν κιόλας και είναι παρόμοια, δεν θα δεις τεράστιες διαφορές. Στην Πολωνία τα πράγματα είναι κάπως πιο κρύα σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση. Όμως οι άνθρωποι και πόσο, ε, πόσο συμπαθητικοί είναι και πόσο σε καταλαβαίνουν και θέλουν να βοηθήσουν, δεν ήταν ούτε στη Γαλλία έτσι, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία. Ήταν η έκπληξη για μένα. Γιατί όταν πήγα ένιωσα ότι είμαι ας πούμε, έξω από τα νερά μου και όλοι είναι κρύοι και δεν ξέρω και σκληροί. Και, συντοπή... και... και μετά, μετά από δύο μήνε, ήταν οι άνθρωποι πολλονοί που ένιωσα ας πούμε, ότι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν και σε καταλαβαίνουν σε όποια φάση και επίπεδο κι αν είσαι. Σκληρό... Σκληροί στο γήπεδο μέσα, αλλά απ' έξω πιο άνθρωποι από τους περισσότερους Περνά 7 χρόνια στο εξωτερικό και μετά, τσουπ, η πανδημία. <laughs> όλο αυτό το, το χρονικό διάστημα, Πώ το θυμάσαι? Ε, όταν ε, ξέσπασε η πανδημία, εγώ ήμουν στην Ιταλία και ήταν ε, μάλιστα από εκεί που ξεκίνησαν όλα, η ε, βόρεια, εγώ ήμουνα στη μέση. Ε, εντάξει, όπως και για όλους ήταν σοκ, γιατί δεν ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν, δεν ξέραμε καταρχάς διεστάσεις όλο αυτό, ναι, νομίζαμε πούδες... θα μείνεις στον Πέργαμο. Ναι, και... Και έβλεπε να σταματάνε οι αγώνε, να κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, να κλείνουν του δρόμου, να φεύγουν οι συμπαίκτριε να πάνε στα σπίτια του. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Να γυρίσω στην Ελλάδα που λέγανε μη μετακινήσετε. Να μείνω εκεί και να μην έχω κανένα. ήταν δύσκολο και, το, και η διαχείριση και το ψυχολογικό κομμάτι. Ε, ναι. Ήταν σοκαριστικό για όλου. Πήρα την απόφαση μετά από ένα μισή μήνα να γυρίσω γιατί δεν γινόταν. Άλλο. Ε, και νομίζω μας, ε, μας συντάραξε όλους γιατί δεν ξέραμε τι φέρνει η επόμενη μέρα και δεν ξέραμε πώς να συνεχίσουμε ούτε εκεί που έχεις τη δουλειά σου και το πρόγραμμά σου και ξέρεις ότι θα ξυπνήσεις και θα κάνεις αυτό και μετά, ξαφνικά τίποτα. Μετά SMS τα 4 ναι. στο μάρκετ supermarket. Καλά, πώς ναι, στέλν. αυτά που ζήσαμε <laughs> στην Ελλάδα με τα SMS, αυτά δεν νομίζω να έχουν γίνει σε άλλη χώρα, αλλά τέλος πάντων. Ε, και ενώ πάνω που προσαρμοστήκαμε, γιατί βρήκαμε τρόπο, ε, μετά έλεγε πόσο θα κρατήσει και, τι, και τώρα τι. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί στη Γερμανία, στην Ευρώπη γενικά τα πρωτοθύματα παίζονταν. Ε, στην Ελλάδα αποφάσισαν όχι. Οπότε ε, με, εγώ που είχα ήδη κλείσει στη Γερμανία. Ήξερα ότι θα πάω στη Γερμανία και εκεί, θέλοντα και εμεί, όταν έχει την ομάδα σου και κάνει προπονήσει, η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά η καθημερινότητα είναι πάνω κάτω αυτή που ήταν και πριν. Θα ξυπνήσει το πρωί, θα πα προπόνηση, θα γυρίσει, θα φά, θα ξεκουραστεί, θα πα το απόγευμα προπόνηση και εκεί που θα πήγαινε ένα σινεμά ή ένα δείπνο ή μια βόλτα, θα κάτσει σπίτι με τι μπέκτερε. Αλλά δεν διαφέρει πολύ. Οπότε και εγώ είχα μια αγωνιστική σεζόν κανονικότητα, χωρί κόσμο στα γήπεδα βέβαια το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, αλλά α, αυτό που, που ήταν η ταυτότητά μου συνεχίστηκε. Νομίζω για, το, για, τις, για τους αθλητές εδώ στην Ελλάδα ήταν για τις γυναίκες, γιατί οι άντρες νομίζω παίξανε, για τις γυναίκες ήταν λίγο ακόμη πιο δύσκολο και ξαφνικά έπρεπε το Μάιο ή το, όχι το Μάιο, τον Φεβρουάριο να παίξουν και ήρθαν και οι τραυματισμοί χωρίς, γιατί όταν έχει ναι. έχεις μείνει χωρίς τίποτα, χωρίς μυναστήριο, χωρίς ε, προπόνηση για 4, 5, 6 μήνες Οπότε το ένα, πώς, το, όμπολα, το ένα φέρνει το άλλο. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω. Περι, Περιέγραψε. Ε, καλά γιατί ξέρω τι σημαίνει τόμπολο να μιλήσει. Είμαι το 96. Δεν πειράζει. Ούτε το ξέρω, αλλά. Ντόμινο, είναι το σωστό. <laughs> ε, Πώ το λένε, Μίλησε για μια αλληλουχία, α πούμε, του προγράμματό σου. Το ανέλαβε το πρόγραμμά σου. Και το ρωτάω αυτό σε κάθε θελητή που έρχεται. Νούμερο ένα, αν μετά από τόσα χρόνια που κάνεις το ίδιο πράγμα. Νούμερο ένα, αν έχεις κουραστεί. Και νούμερο δύο, αν σε εκνευρίζει που κάποιος τρίτος που δεν είναι στο, στον αθλητισμό, δεν ασχολείται ούτε είναι αθλητή ενεργεία. Εντάξει, εγώ από τη δουλειά μου όμως έχω μία εικόνα της ζωής ενός αθλητή. Σε θυμώνει, σε πειράζει, ε, αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα που δημιουργεί ένα τρίτο που λέει: Έλα, μωρέ, εντάξει, τώρα η Παπαφωτίου μια χαρά έχει την καριέρα τη, βγάζει τα λεφτάκια τη, το ένα το άλλο και τι έχει να κάνει, σιγά ε, να φάει κάτι συγκεκριμένο και ενώ διακοπέ σου λένε μέχρι ε, πότε θα πα, γιατί πρέπει να γυρίσει για την προετοιμασία. Ε, δεν μπορεί να ξενυχτήσει, να πα στα γυναίκα μια φίλη σου, ενό συγγενή σου να ξενυχτήσει. Δεν μπορεί να πιει, δεν μπορεί να φά ό,τι θέλει. Μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, αλλά. Ε, ε, Κατάλαβε. Ε, όχι ε, όπω. Τα ελέγχει συνεχώ. Ακριβώ αυτό. Ε, νομίζω ότι σε ό,τι κάνουμε ε, καθημερινά υπέρχεται ρουτίνα. Δεν, κάποια στιγμή κουράζεσαι, Νιώθει ότι κάθε μέρα είναι ίδια, ότι ξανά τα ίδια. Ειδικά στην αρχή στην προετοιμασία. Το, το χειρότερο κομμάτι λες όχι πάλι πόσες προετοιμασίες ακόμα. Τα έχω κάνει και κάθε φορά λε. Ε, πώ θα γίνει να μην έχω πούμε, το κομμάτι τη προετοιμασία, πώ θα γίνει να μην έχω το κομμάτι του ζεστάματο. Ε, αυτά είναι πράγματα που ναι, σε κουράζουν λίγο, αλλά. Ε, συνολικά, εγώ δεν νιώθω κούραση. Δεν νιώθω ότι, ε, ότι έχω, έχει επέλθει κορεσμό ή ότι φτάνω στο γήπεδο και δεν το ευχαριστιέμαι. Κάθε προπόνηση μου αρέσει, την ευχαριστιέμαι. Και, είναι και νομίζω έχει να κάνει με το ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ημερομηνία λήξη. Δεν είναι μια δουλειά την οποία θα κάνω μέχρι τα 60-65. Ειδικά στην ηλικία που είμαι, θα παίξω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια ακόμα, κάπου εκεί τέλο πάντων. Οπότε ξέρει ότι ας πούμε, θα περάσω άλλε ίσω πέντε φορέ αυτό που περνάω τώρα και καταλαβαίνει ότι πλησιάζει στη λήξη του. Οπότε αυτό το κάνει πιο γλυκό, το ευχαριστιέσαι. Ε, Τώρα για, τις, για, για το πρόγραμμα του αθλητή που με ρώτησε. Νομίζω ότι οι αθλητέ μεταξύ μα καταλαβαίνόμαστε. Γνωρίζουμε πολύ καλά, και είναι λίγο περιττό μάλλον να εξηγήσω σε κάποιον αθλητή τι ακριβώ τι θυσίες πρέπει να κάνει κάποιο. Εμένα μου φαίνεται εξίσου περιττό να προσπαθήσω να εξηγήσω και σε κάποιον μη αθλητή. Γιατί αν δεν μπει στη θέση του άλλου επακριβώ, δεν μπορεί να καταλάβει. Ε, για να φτάσω εγώ και όλοι οι υπόλοιποι αθλητέ αυτή τη στιγμή να βγάζουμε κάποια χρήματα και να έχουμε αυτή τη ρουτίνα, το έχουμε κερδίσει με τι θυσίε που έχουμε κάνει από 10 χρονών και από 18 χρονών, όταν για παράδειγμα οι συνομιλητικοί μου πήγαιναν, πήγαιναν στο πανεπιστήμιο και ακολουθούσαν μια φοιτητική ζωή, πήγαιναν εκδρομές, ήταν με τις οικογένειές, οικογένειές τους, με τους φίλους τους διακοπές, τα βράδια ξενύχτια που... Δημιουργεί μια ισορροπία στην προσωπική ζωή για, με, για, για τους αθλητές. Η ισορροπία έρχεται μέσω του αθλητισμού. Και οι θυσίες που έχουμε κάνει δεν, δεν μετριούνται, ούτε μπορώ τώρα να τις περιγράψω. Ε, οπότε, καλό όποιον πιστεύει, μάλλον για να, για να το πω ακριβώς, δεν θα άλλαζα τη ζωή του αθλητή και νομίζω ότι είναι μεγάλο, είμαστε τυχεροί που μπορούμε να κάνουμε το πάθος μας επάγγελμα και να βγάζουμε χρήματα από αυτό και να, ζουν, και να συντηρούμαστε από αυτό. Είμαστε τυχεροί, αλλά όχι ότι δεν έχουμε παλέψει και δεν έχουμε μοχθήσει γι' αυτό. Και αυτό συνεχίζεται για όλη μας τη ζωή και με το τίμημα που έχω πει πολλές φορές ότι για εμάς ως αεραστέχνες αθλητές όταν τελειώσει αυτή η ζωή είμαστε στο μηδέν. Και αυτό είναι το μεγάλο κόστος το οποίο κανένας δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει στο, στις μικρές απολαύσεις που έχουμε. Δηλαδή, αυτό, όλοι θα θέλανε να είναι στη θέση μα, αλλά ποιο μα ρωτάει αν θα θέλανε να είναι και στη θέση μα στα 35 ή στα 40, όταν θα τελειώσει και δεν θα έχει δουλειά, δεν θα έχει προϋπηρεσία, δεν έχει ένσημα και πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Ε, όλα αυτά, όπω και κάθε επάγγελμα, έχει τα, τα, ευχάριστα, έχει τα δυσάριστα, τα θετικά, τα αρνητικά. Ε, τι δυσκολίε και τι απολαύσει. Είναι ένα επάγγελμα σαν όλα τα άλλα. Ούσα πλέον στα 33 σου έχεις μια καριέρα πίσω σου αρκετά βαριά. Ε, τι θα έλεγες σε ένα νέο κορίτσι που θα ερχόταν να σου πει ξέρει κάτι Αθήνα, σε βλέπω, ε, είσαι στο πρότυπό μου, θέλω να ασχοληθώ με το βόλεϊ ή βασικά για να το κάνω πιο δύσκολο. Ε, εδώ είμαστε να δυσκολεύουμε τους καλύτερους. Τι Θέλ... θα έλεγες σε έναν γονιό που θα να σου πει ξέρει κάτι Αθήνα, το παιδί μου, η κόρη μου θέλει να ασχοληθεί με το βόλεϊ θα έχει μέλλον, Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα το κάνει και θα μπορεί να βιοπορίζεται με άνεση ή στα 35 θα βγει, όπως είπες και πριν, και τέλος. Ναι. Αυτό, νομίζω, τώρα περιέχει δύο κομμάτια. Είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός με τον επαγγελματικό. Το αν θα καταφέρει να γίνει επαγγελματίας αθλητής... Είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να, να ξέρει όταν ξεκινάει ένα παιδί, ένα άθλημα και κατά τη γνώμη μου δεν, δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο σκοπός ούτε του παιδιού ούτε και πολύ περισσότερο των γονέων. Αν γίνει καλώς ε, και είναι στη διάθεση του παιδιού να επιλέξει αν θέλει να τα ακολουθήσει ή όχι. Ε, είμαι εντελώ αντίθετη στους γονείς να πιέζουν τα παιδιά να, γίνει, να, να ακολουθήσουν ένα παγκόσμιο επαγγελματισμό ας πούμε να, να κυνηγούν τον επαγγελματισμό να, γίνουν, να βγάλουν λεφτά να είναι, να, να είναι αυτός ο τρόπος ζωής τους εάν τα παιδιά πρώτον δεν το θέλουν και εάν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν είναι πολύ, παρα, πα, πα, πολύ παραγωγικό και ειδικά σε ομαδικά αθλήματα πολλά πράγματα δεν, δεν τα ορίζεις εσύ ε, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο όνειρο, όνειρο ή ξέρω, φιλοδοξία ε, για το παιδί που ξεκινάει, εγώ νομίζω ότι το βόλεϊ, επειδή ακριβώ έχει το παρείστικο, ε, έχει την πειθαρχία, έχει την οργάνωση του προγράμματό σου, ε, τον ακολουθείς κανόνε, να συμμετέχει, να, να συνεργάζεσαι. Για μένα αν είχα παιδί ή αν ποτέ έχω θα, θα ήθελα να το ακολουθήσει. Θα ήθελα να μπει στη δικασία προπόνηση ενός σωματικού αθλήματος και το βόλιο επειδή μου αρέσει όλας, αν του αρέσει και αυτό να συνεχίσει. είναι ευχάριστο και κερδίζεις πολλά... Πολλά με έμεσου τρόπου. Είναι σχολείο. Για μένα ο αθλητισμός ήταν σχολείο και πιστεύω ότι είναι σχολείο. Ε, αλλά αυτό. Τώρα το αν θα καταφέρει να γίνει επαγγελματία. Είναι και στο χέρι σου. Κάποια πράγματα είναι στο χέρι σου, κάποια πράγματα είναι συγκυριακά, πρέπει να υπάρχουν οι είναι το timing, είναι, είναι πολλά. Οι γονεί θα ήθελα να αφήνουν τα παιδιά ήσυχα, να, να, είναι μόνο τους. Δηλαδή είναι το, πεδίο στο οποίο το παιδί μπορεί να, να, να ανθίσει Όπω θέλει αυτό, με, τους, με, με παιδιά τη ηλικία του και με τον προπονητή να είναι εκεί να τον καθοδηγεί. Ε, οι γονεί δεν χρειάζονται. Μπορούν να είναι στο σπίτι και μπορούν να είναι στην κερκίδα και να υποστηρίζουν, να είναι υποστηρικτικοί και να είναι δίπλα στα παιδιά. Δεν χρειάζεται δεν να παρεμβαίνουν. Θέλω να σε πάω, γιατί αναφέρθηκε πριν στι σπουδέ σου ε, και νομίζω ότι τώρα πρόσφατα, εντάξει, όχι πριν από δέκα μέρε, για να σε προλάβω, ε, τελείωσε και το μεταοχειακό σου. Σωστά. Ε, τώρα. Ε... Είμαι στο δεύτερο μεταπτυχιακό. Στο δεύτερο, ναι. ναι. έχω τελειώσει το ένα που ήταν MBA και τώρα είμαι στο δεύτερο μεταπτυχιακό ιατρική των καταστροφών. Έχει τελειώσει και το παιδαγωγικό. Ναι. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο που κάνει πρωταθλητισμό, όχι να πάω με του φίλου μου μια φορά τη βδομάδα να παίξω και γεια σα. Οι απαιτήσει του πρωταθλητισμού, οι θυσίε του πρωταθλητισμού με τι απαιτήσει του να βγάλει μια σχολή, να τελειώσει ένα μεταπτυχιακό. Πώ συμβαδίζουν, πού έβρισκε χρόνο. Ε, λοιπόν, για το πτυχίο. Ε, ήταν εύκολο. εύκολο. Ήταν πολύ εφικτό γιατί ήμουνα στην Ελλάδα. Οπότε μπορούσα να μοιράσω το χρόνο μου και να με την κατάλληλη οργάνωση, γιατί όλα είναι θέμα οργάνωση, χρόνου και διαχείριση. <coughs> κατάφερα να τελειώσω τη σχολή σε τέσσερα χρόνια και να έχω το πτυχίο μου. Εγώ νομίζω ότι γίνεται. Γίνεται και μάλιστα ο, 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 δεν υπάρχει εύκολο. Τίποτα στη ζωή δεν είναι εύκολο. Απλά θέλει οργάνωση και προσπάθεια και πειθαρχία. Όταν ε, τα, τα, και τα δύο μεταπτυχιακά, το ένα που τελείωσε και το άλλο που κάνω τώρα, το κάνω εξ αποστάσεω. Και αυτό από επιλογή μου, γιατί κάθε δεν ήξερα πού θα είμαι από χρόνο σε χρόνο, οπότε δεν θα έπρεπε να με περιορίζει ε, το μέρο. Ε, Παρ' όλα αυτά, γίνεται με κόπο. Δηλαδή, υπήρχαν μέρε ή χρονιέ που γυρνούσα, στην προπό, γυρνούσα από την προπόνηση, το, τη δεύτερη προπόνηση, την απογευματινή, και ήξερα ότι δύο ώρε τώρα πρέπει να διαβάσω, ή μία μισή ώρα. Ναι, υπήρχαν κάποιοι μήνες που ήταν πιο δύσκολοι. Το έκανα. Ε, και θεωρώ ότι είναι εφικτό. Όχι, είμαι πεπισμένη, είμαι βέβαιη, το έχω κάνει και νομίζω μπορεί να το κάνει ο καθένα. Αν το έκανα εγώ, μπορεί να το κάνει και ο καθένα. Απλά είναι πόσο πολύ το θε, πόσο, πόσο, πολύ είναι σημαντικό. Για μένα ήταν, και μια διέξοδο στο εξωτερικό, γιατί. Όπω, oh, oh, συγγνώμη. Γιατί ήμουνα, Το βόλεϊ μονοπολούσε τη μέρα μου και τι συνηθιέ μου. Οπότε η, το να διαβάζω για ένα μεταπτυχιακό ήταν μια διέξοδο. Έβλεπα και έναν άλλον κόσμο. Και αυτό μου δημιουργούσε τεράστιο ενδιαφέρον και ήταν και μια ισορροπία. Γιατί πάντα έχω στο μυαλό μου ότι αν κάτι στραβώσει ή κάτι δεν πάει καλά με το βόλιο, ποια είναι η εναλλακτική μου. Οι σπουδέ είναι η εναλλακτική μου. Και επειδή γνωρίζω και το, το κόστο που λέγαμε, το τίμημα που έχω να πληρώσω να τελειώσω την καριέρα μου, θέλω να μπορώ να έχω όσο το δυνατόν περισσότερε επιλογέ αγχώνεσαι για το μετά καθόλου, το σκέφτεσαι. Ναι, ε, αγχώνομαι. Ενώ μετά την καριέρα σου. Ναι, ναι, βέβαια. Αγχώνομαι και μάλιστα αρκετά. Αγχώνομαι. Είναι, με προβληματίζει, είναι στι σκέψεις μου δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή παρά μόνο να προετοιμάσω το πεδίο για το... και να ανακαλύπτω να δω πού έχω έφεση ή με τι θα ήθελα να ασχοληθώ και το, το, οποίο δεν είναι εύκολο να το βρεις και ειδικά στα 35 ας πούμε στα 37 υπάρχουν, υπάρχει και περιορισμός χρόνου νιώθεις ότι στενεύουν τα περιθώρια και ότι δεν έχεις το χρόνο να ανακαλύψεις τι είναι αυτό να δοκιμάσεις και το ένα να δοκιμάσεις και, να δοκιμάσεις και το άλλο ενώ στα 23 τελειώνεις τη σχολή λες εντάξει θα κάνω και αυτό θα κάνω και θα δούμε στα 37 είναι λίγο πιο βαριά και δύσκολα τα πράγματα. Οπότε με αγχώνει, αλλά συνειδητά γνωρίζω ότι θα έρθει η στιγμή που θα αντιμετωπίσω την κατάσταση, θα δυσκολευτώ. Ε, προσπαθώ, όπως είπα, με τις σπουδέ να, να δημιουργήσω εναλλακτικέ. Και νομίζω ότι όσο καλύτερα προτιμεσμένο είσαι για μια δυσκολία, τόσο περισσότερε πιθανότητε έχει και να την αντιμετωπίσει καλύτερα ή να τη διαχειριστεί. Θα φανεί. Τώρα που πλησιάζουμε προ το τέλο, θέλω να σα πάω στο κεφάλαιο θρυμπού. Ναι. Πώ ξεκίνησε όλο αυτό, Δηλαδή, πώς σου γεννήθηκε η ιδέα, Γιατί εντάξει, δεν είσαι μόνο φυσικά. Ε, πώ όμω ε, ξέρει. Ε, η ιδέα δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε και αυτό το φίλο στον αθλητισμό και στο βόλεϊ που είναι ομαδικό άθλημα και θα το συνδέσω με αυτό που είπα πριν ότι γιατί ένα κορίτσι θα έπρεπε να ξεκινήσει. Καθόμουν στη Γαλλία, κάναμε ζέσταμα, μία από τα, από τα ζεστάματα, ένα από τα χιλιάδες ζεστάματα που κάνουμε όλη τη χρονιά. Ρουτίνα, αυτή η ρουτίνα που όλοι μισούμε. Και καμιά φορά μιλάς με το συμπέκτη γιατί δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Και προσπαθώντας να τον γνωρίσεις και να γιατί είναι κομμάτι τη διαδικασία. Κάθε χρόνο να ξεκινά από την αρχή και να γνωρίζει του ανθρω... νέου ανθρώπου από ομάδα σε ομάδα. Ε, λέγαμε για το τι έχει κάνει η συμπαίκτη μου τότε η Κάρλη, και μου λέει ότι έχει πάει στην Αφρική, και έτσι λέω: θέλω να πάω κι εγώ στην Αφρική, αλλά δεν θα ήθελα να. Θα ήθελα να γνωρίσω τον, τον κόσμο και, τη... και τον πολιτισμό και πώ ζουν. Δεν θα ήθελα να πάω ω ε... επισκέπτη, α πούμε, να δω τα Και μου λέει ναι. Ε, μπορούμε να πάμε μαζί. Ναι, να πάμε μαζί. Την επόμενη μέρα, τι λε, να το κάνουμε, να το κάνουμε. Από μέρα σε μέρα ε, συζητούσαμε και λέγαμε πώ μπορούμε να πάμε. Μπορούμε να πάμε εκεί να, να, να ζήσουμε, ας πούμε, σε μια κοινότητα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να ζήσουμε σε, ένα, σε, μια κοινότητα. Μπορούμε να πάμε και σε ένα σχολείο να μάθουμε, να, να, να μάθουμε στα παιδιά. Με, στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι είναι όχι πολύ τελή, είναι περί το, τι να μας βόλει σε, σε, παιδιά τώρα πέντε χρονών ας πούμε, που δεν έχουν παπούτσια, δεν, έχουνε, δεν ξέρουν τι είναι η μπάλα, δεν, δεν έχουν στέγη από πάνω από τα σχολεία. Οπότε είπαμε, okay, τι, τι, μπορούμε, τι έχουμε κερδίσει από τον αθλητισμό τόσα χρόνια. Ε, και ουσιαστικά έτσι δημιουργήσαμε κουβέντα στην κουβέντα και στη συζήτηση. Μια ιδέα ότι τόσα χρόνια ο αθλητισμός για μας ήταν, μας διαμόρφωσε και ήταν το σχολείο μαζί με το σχολείο ήταν ένα δεύτερο σχολείο που δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, ούτε αυτές που είμαστε, αν δεν υπήρχε αθλητισμός. Και όχι ο επαγγελματικός αθλητισμός, αλλά αυτή η διαδικασία της προπόνησης και η αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα. Και είπαμε αυτό, μπορούμε να πάμε, βρήκαμε το σχολείο το School of Hope που δέχεται θελοντές. Και ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα project Πώ ε, πώς μέσω του αθλητισμού υπάρχουν, ε, ε, δημιουργούν, δημιουργούνται ευκαιρίες μάθησης και όχι να μαθαίνεις ας πούμε, το, την αλφαβήτα ή το, τα, τους αριθμούς, αλλά πώς, πώς υπάρχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης της προσωπικότητας ενός ατόμου σε κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση στους πόρου που είχαμε εμείς. Και αυτό το γνωρίζουμε καλά. Και έτσι βρεθήκαμε εκεί ένα μήνα και ήταν ε, η καλύτερη, η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Και ελπίζω να ξαναπάω τώρα. Okay. Υπάρχει το σχέδιο να ξαναπάω. Και, και είδαμε κιόλα πόσο ο αθλητισμός ενώνει σε μια χώρα με παιδιά που ήμασταν στην Ζενζιβάρη, σε ένα σχολείο με παιδιά από 2 έως 6 δεν μιλάνε αγγλικά. Το οποίο εμεί δεν το είχαμε συμπεριλάβει στον προγραμματισμό μας. Δεν το ξέραμε τόσο εκτό πραγματικότητα είμαστε ή τόσο πολύ απορροφημένοι στα δυτικά πρότυπα ζωή, δεν το είχαμε καν συμπεριλάβει στι δυσκολίε που ίσω να αντιμετωπίσουμε εκεί. Και πάμε εκεί την πρώτη μέρα και δεν μιλάνε αγγλικά. Και λε τώρα, όλα αυτά που έχω σχεδιάσει. Πώ κάνω. Τι, τι έχω κάνει. Πού. Σοκ. Ε, γιατί έχει και φθήνει. Είχαμε, κάναμε ένα. Ε, πώς λέγεται. Fundraise. Ε, για να μαζέψουμε χρήματα, για να πάμε εξοπλισμό. Και λες εκεί τώρα, τι κάνω. Και συνειδητοποιεί πώ όταν είσαι εκεί στη δυσκολία θα ανταπεξέλθει και μάλιστα ο αθλητισμός έχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνία. Και ήμασταν εκεί ένα μήνα. Χωρί να μιλάμε αγγλικά. Ήταν ναι. Α, αυτό καλά. νομίζω ήταν. Ήταν συγκλονιστικό για μένα. Δηλαδή αυτό το σοκ που ένιωσα ότι Παναγία μου, πώ θα μιλήσω. Και μέσα σε τρει μέρε δεν πει, Εξαφανίστηκε. Ε, τώρα θέλω κλείνοντα να κάνουμε κάτι πιο ας πούμε. Fan, θα σου πω κάποια ονόματα και θα μου πει μία, δύο, τρει. Δεν ξέρω πως oh, θέλει να, να βρει, γιατί το έχουμε συζητήσει και δεν okay. θέλω να σε, να σε περιορίσω. Ε, Λέξει για, ε, για το κάθε όνομα που θα ακού. Okay. Ναι, πάμε. Να ξεκινήσω. Ναι. Έχω λίγο χρόνο σκέψη. Βεβαίω. Φυσικά ξεκινάμε από τον Γιάννη τον Καρμαζίδη. Α. Γιάννη Καρμαζίδη. Coach, ξέρεις. Coach. Oh. Ναι, εντάξει. Ε, για μένα ο coach είναι... Είναι, ένας, είναι, ο κύριος Γιάννης Καλμαζίδης, είναι ο κύριος σε, σε, όλα τα επίπεδα και τον θαυμάζω γι' αυτό. Πάω στο επόμενο δηλαδή, όνομα κρατώ το κύριος. Ε, ε Ειρήνη Χατζεύ Στρατιάδου. Hm. Την Ειρήνη τη φωνάζουμε Beyoncé των φτωχών. Από το μαλλί έτσι το στυλ είναι και λίγο ε, εξωτική. Δεν το, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε. σε τον φτωχών. Εντάξει, το κρατάω, το, κρατάω, το κρατάω. Θα τη φέρω και εκείνη για, καλεσμένη για να μου πει για την Αθηνά από παθοτίου. Όχι. Δεν ξέρω τι θα πει για μένα. Τσακίρα των φτωχών. <laughs> όχι, 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 δεν, δεν πλησιάζω. <laughs> θα δούμε. Ε, Μάρθα Ανθούλη. Η Μάρθα. Hm. Τατουάζ. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Α, τατουάζ, αλλά και φοβερή δύναμη και προσπάθεια αυτό το χρόνο. Ήταν εντυπωσιακό πώ άλλαξε έτσι. Αυτά, δεν ξέρω πώς θα τα συνδυάζεις σε δύο λέξεις. Οκ. Okay. Αλλά... Δυνατή, ε, τατουάζ και μαχήτρια ενδεχομένω. Κάτι. Ναι, δύναμη. Πείσμα, δύναμη, αλλά όχι δύναμη σωματική. Ψυχική. Πείσμα. Ναι. Ε, Ανδρέας Φράγκος. Πρέπει να μπει ένα κόφτη στο πόσε λέξει μπορεί να λέει τη μέρα. <laughs> Ανδρέα. <laughs> <σκουτός>. Εντάξει λοιπόν. <laughs> ε, Άννα Καρπουζά. Άννα Καρπουζά, ε, η Ανούλα, είναι το, το ψαράκι, έτσι λέμε μία την άλλη και γνωριζόμαστε και από πολύ μικρέ. Οκ, okay, ναι. το ψαράκι, ωραίο, ναι. ωραίο, ωραίο. Ναι. Δείχνει, δείχνει ναι. μία αγάπη πιο ναι. παιδική. Ναι. Ε, Ανθή Βασιλανδονάκη. Η Ανθή η αγαπημένη μου και έχει τις καλύτερες ιστορίες κάθε φορά. Έχει τις καλύτερες ιστορίες Okay. Αναμένω, την καινου... ναι, αναμένω την καινούργια ιστορία δική της Δηλαδή που να έχει ζήσει Όχι η ιστορία που άκουσε Και τελευταίο όνομα Ειρήνη Κελαισίδου Ειρήνη Κελαισίδου ε. ε, Ήταν η συγκατοικός μου φέτος ε, Στέλνει τα καλύτερα μιμ Τα καλύτερα okay. ε, Και νομίζω Ξέρει πολλά για μένα Τα περισσότερα ίσως Δε, δεν το ξέρω αυτό. Μα, πριν μαζί σε με φέρω. την Ανθή εκεί. Επειδή, είπε αυτά τα δύο ονόματα. Δεν ξέρω ποια από τι δύο ξέρει περισσότερα. Οκ, okay, λοιπόν, τα κρατάω. Το ψαράκι μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Α, ναι. Ε, Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε σήμερα. Δικιά μου η τιμή και ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μα. Το ελπίζω, είχε ουσία. Και ευχαριστούμε που μα δίνετε βήμα να, λέμε και μια άλλη, να δίνουμε μια άλλη οπτική σε εμά του αθλητέ. Χάρά μου, τουλάχιστον εμένα, αν μπορώ να εκπροσωπήσω το δημοσιογραφικό κόσμο. Ε, να σου ευχηθώ κάθε καλό στην καριέρα σου. Ε, να σε ευχαριστήσω για την προσφορά σου στο ελληνικό βόλιο. Ε, και θα καλέσω μία από τις συμπαίκτριέ σου να μου πούνε. Ξέρω, Την Ειρήνη. Την Ειρήνη, θα καλέσω λοιπόν, για Μα... να πει μία λέξη για την Αθηνά Θα Αναμένω το επεισόδιο τη. Εύχομαι καλή συνέχεια στα επεισόδια. Σε και... ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στα γήπεδο. Αυτό ήταν λοιπόν το τέταρτο επεισόδιο της δεύτερη σεζόν της προμενάδας του νέου αθλητικού podcast της Athens Voice. Είμαι ο Γιώργος Ψύχας και ραντεβού στο νέο επεισόδιο.